Ένα στα τρία νοικοκυριά βρίσκονται στο όριο της φτώχειας σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αντιμετωπίζοντας με δυσκολία ακόμα και βασικές ανάγκες όπως η διατροφή, η πληρωμή λογαριασμών και ενοικίου. Η αυτοψία είναι του Λάμπρου Δεμερτζή. Πώς θα βγούμε, για πες. Θα κόψουμε από εκεί, κάτι θα κάνουμε. Όσο και να σφίξουν το ζωνάρι ο Γιώργος και η Νατάσα Σκορδίλη, τα κουκιά δεν βγαίνουν. 5 στα 10 νοικοκυριά που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας αδυνατούν να πληρώσουν ακόμα και τους λογαριασμούς για ρεύμα και νερό. Πάρα πολύ δύσκολο. Από εδώ και πέρα είναι οι λογαριασμοί ανεξόπλητοι. Πάνω από 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους με 439 ευρώ το μήνα. Το κρέας, το ψάρι, τα λαχανικά θεωρούνται πολυτέλεια. Καθώς το 45,8% των φτωχών οικοκυριών δηλώνει ότι αδυνατεί να τα έχει στο τραπέζι του. Η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο στενή. Κόβεις από το ένα, κόβεις από το άλλο. Για μια έκτακτη ανάγκη που θα προκύψει ύψους 395 ευρώ, σχεδόν κανένα νοικοκυριό που βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας δεν μπορεί να το καλύψει. Σήμερα το μισό φαγητό, λέμε, ξέρετε, κάτι να δούμε πού θα το μοιράσουμε, πού θα το πάμε πιο γρήγορα, για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Για να δώσει ίσες ευκαιρίες σε παιδιά φτωχών οικογενειών, το Υπουργείο Εργασίας βάζει μπροστά το πρόγραμμα Κυψέλη σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δεν θέλουμε κανένα παιδί να έχει πρόσβαση σε χειρότερες υπηρεσίες μέσα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, επειδή είναι από φτωχότερη οικογένεια, επειδή μένει σε μια πιο φτωχή ή σε μια πιο απομακρυσμένη περιοχή. Σε συνάντησή του με τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι απαιτούνται ριζοσπαστικές λύσεις για να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας που αυτή τη στιγμή οφείλουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Δεν αφορά μόνο τους καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις. Σχεδόν το 1/3 των επιχειρήσεων είναι σε κατάσταση φθοράς και αθρωσίας. Ο κύριος Τσίπρας, όσο ήταν πρωθυπουργός, τσάκισε συνειδητά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.